Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στην κουβέντα τα υπόλοιπα ζητήματα του πρώτου κουδουνιού, που είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιστρέψουν εκπαιδευτικοί και μαθητές στις τάξεις. Κύριε Χριστόδουλο και κυρία Μαρκοβούλου, πραγματικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση μαζί με την επιστημονική ομάδα του ΕΔΗ αποφάσισε την επιστροφή στην κανονικότητα με πλήρη σύνθεση. Και όταν λέμε πλήρη σύνθεση, εννοούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι μαθητές στις θέσεις τους. Για να γίνει αυτό το πράγμα, η επιστροφή στην κανονικότητα, πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να είναι ασφαλή και για μαθητές και για εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, τους συνόδους. Σίγουρα πρέπει να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και το άνοιγμα για μας των σχολείων είναι ένα στίχημα το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Υπάρχει όμως και η εμπειρία της προηγούμενης περίοδου που αποτελούν κάποιες λύσεις, όπως τι θα γίνει με το διαμερισμό των μαθητών στις τάξεις και τι θα γίνει με το διαμερισμό των μαθητών στο Παύλιο. Τι θα γίνει με την τροποποίηση του σχολικού προγράμματος. Τι θα γίνει με την προσαρμογή του χρόνου στα διαλύματα. Και όπως και με την εξαντλητική καθαριότητα. Τι θα γίνει με τη χρήση θερμομέτρων και αντισηπτικών στα σχολεία, με τα υλικά καθαριότητας. Όπως και με τη χρήση της μάσκας, την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγος το τελευταίο διάστημα. Εμείς πραγματικά θα καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες σε τόσο μικρές ηλικίες τα παιδιά της χρήσης μάσκας, αλλά είναι χρέος μας και θα υποστηρίξουμε και θα βοηθήσουμε τους μικρούς μαθητές να κατανοήσουν ότι η χρήση της μάσκας είναι αναγκαιότητα. Θα βοηθήσουν όχι μόνο τους εαυτούς τους, όχι μόνο εμάς τους παιδικούς, αλλά και τους ίδιους και την ίδια τους την οικογένεια. Πάντως, εδώ υπάρχει μια πρόληψη για τις καθαρίστριες, κυρία Μαρκοβούλου και κύριε Χριστόδουλο, που υπάρχει η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου θα διοριστούν με πλήρη απασχόληση, μερική απασχόληση καθαρίστριες. Για το Δήμο Κοζάνης έχει προβληθεί 94 άτομα, για το Δήμο Βοήρου 23, για το Δήμο Βελβεντού 3, για το Δήμο Ορδέ 45 και το Δήμο Σερβίων 8. Να πούμε εδώ ότι πραγματικά η πρόληψη αυτών των καθαριστρών έπρεπε να γίνει χθες. Χθες, διότι με αυτές τις διαδικασίες βλέπουμε ότι πραγματικά πριν τις 5 Σεπτέμβρη δεν θα είναι στις θέσεις τους. Θα ξεκινήσουν τα σχολεία δηλαδή και δεν θα έχει γίνει ακόμη η πρόσληψη των καθαριστριών για να γίνει η απολύμαση του χώρου. Δεν είναι έτοιμα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, κύριε Κοτούλα. Να πούμε ότι τα σχολεία, καταρχήν δεν θα πούμε στην κουβέντα το πότε ανοίγουν τα σχολεία, αν ανοίγουν μία εβδομάδα πριν ή μετά. Το ζητούμενο είναι το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι. Και τα σχολεία ανοίγουν την επόμενη Τρίτη, 1 Σεπτέμβρη, που εκεί πρέπει να είναι όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Να πούμε εδώ ότι ζητούμενο είναι και ο ρυθμός των μαθητών ανατάξει. Να σας πω εδώ και χρόνια εμείς ζητάμε την αναλογία 1:15 στα νηπιαγωγεία και 1:20 στα δημοτικά. Να όμως που το προηγούμενο καλοκαίρι και σε περίοδο πανδημίας το Υπουργείο πέρασε την αύξηση των μαθητών ανατομίας 25. Ναι. Το οποίο το έρχεται σε αντίθεση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία προτείνει ο ΕΔΗ. Ένα άλλο ζήτημα είναι και τα προβλήματα στους χώρους, με τους χώρους στις σχολικές μονάδες, στα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία με πολύ λίγα τετραγωνικά, 20 με 30, που συμβάζονται εκεί 25 μαθητές. Υπάρχουν δημοτικά και ειδικά νηπιαγωγεία τα οποία δεν έχουν έναν προάβλιο χώρο ή έχουν πάρα πολύ μικρό. Ή νηπιαγωγεία τα οποία συστηνάζουν με άλλα δημοτικά. Είναι ζητήματα τα οποία αυτά εδώ και 2 μήνες στο Υπουργείο Παιδείας εν ώψη καλοκαιριού τουλάχιστον έπρεπε να βρει κάποιες λύσεις. Και όχι να ασχολούμαστε με πότε, με ποια ημερομηνία θα ρίξει τα σχολεία. Και το πιο βασικό ζητούμενο είναι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, οι προσλήψεις. Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις αύριο, αναπληρωθούν για παράλληλες στήριξεις. Αυτές οι προσλήψεις όμως που έχει ανακοινώσει δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Θα ανοίξουν τα σχολεία με πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά τη λειτουργία του. Γιατί φανταστείτε ότι οι συνάδελφοι αναπληρωτές πρέπει να βρίσκουν τα σχολεία τους 1 Σεπτέμβρη. Και πρέπει να φύγουν από το τόπο κατοικία τους και να πάνε σε οποιαδήποτε περιοχή τους έχουν μεταφραστεί ο Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει και ο χρόνος για να γίνει αυτό. Το πιο θεατρικό σε αυτό που λέμε είναι ότι το προηγούμενο διάστημα μετά το lockdown με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το 95% των μαθητών μας επέστρεψε στα σχολεία, στα δημοτικά της νηπιαγωγείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι έτσι θάρρος μέσω αισιοδοξία και για εμάς τους ίδιους. Επομένως, κύριε Κοτούλα, αυτό που μας λέτε είναι ότι μάλλον δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος του καλοκαιριού ώστε να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις από την πολιτεία για να γίνει αυτό το πρώτο κουδούνι υπό καλύτερες συνθήκες.
σίγουρα όλα αυτά που σας έχω πει δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πραγματικά έχει δουλέψει και το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση πάνω σε αυτό τον άξονα, το να είναι έτοιμα τα σχολεία. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν μένουμε μόνο στην ημερομηνία της έναρξης του σχολείου. Για να βοηθήσουμε όμως εδώ, εμείς έχουμε και κάποιες προτάσεις ως Ομοσπονδία και ως Σύλλογο. Όπως και νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν θετική κατεύθυνση, εάν σκεφτούν έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή. Όπως αυτή τη στιγμή, στη στιγμή της πανδημίας, εμείς το αριθμό ανατμήμα πρέπει τουλάχιστον είναι 15. Πρέπει να γίνουν άμεσα αυξημένες προσλήψεις των αναπληρωτών συναδέλφων για να κλειφθούν όλα τα αναγκαία κενά που έχουμε, τα εκπαιδευτικά κενά σε όλες τις ειδικότητες. Πρέπει να υπάρχει όμως και αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών και μέσων προστασίας. Ένα άλλο ζητούμενο είναι η διενέργεια μαζικών επαναλαμβάνων τεστ σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους μαθητές μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Όπως και οι προβλέψεις μόνιμων καθαριστρών στα σχολεία. Και τέλος, και έβριση χωρών, εάν χρειαστεί, σε περίπτωση που χρειαστεί, για να λειτουργήσουν ως σχολικές μονάδες. Γιατί το λέω αυτό? Το παράδειγμα της γειτονικής Ιταλίας είναι πραγματικά αξίπνο. Τι έχουν κάνει? Δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Διορίζουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Επιτυχάνουν την προσθήκη 20.000 αιθουσών από δημόσια κτίρια, από αίθουσες δημοσίων, από βιβλιοθήκες και ό,τι άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εξασφαλίζουν 2,5 εκατομμύρια μονοθέσια θρανία και κάνουν τεστ μετάχυστα αποτελέσματα 10 λεπτών σε όλους τους εκπαιδευτικούς δωράνε. Ακόμη και στη Γερμανία, οι πληροφορίες λένε ότι τα σχολεία που έχουν ανοίξει, ανά 14 μέρες γίνονται τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους μαθητές. Τέτοια πρόληψη είναι και την περιοχή μας, βεβαίως, έτσι. Ναι, και γίνονται και κάποια λιώμενα σχολεία τις τελευταίες ημέρες, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση. Λιώμενα τύπου για καταστάσεις σεισμού και προβλημάτων. Μάλιστα. Λύνω εν μέρη το πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η σχολική στέγη, φτάσαμε σε αυτό το σημείο της πανδημίας, που πραγματικά λάθη του παρελθόντος, τώρα να πίνουν στην επιφάνεια και ναι, για να κάνουμε κάτι. Πάμε λοιπόν, θα περάσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά πλέον την Υπουργό, να δούμε τι διαφορετικό θα ανακοινώσει σχέση με τα όσα γνωρίζετε και εσείς και εμείς μέχρι σήμερα. Πάντως καταγράφουμε από εσάς ότι το πρώτο κουδούνι δεν τα βρίσκει όλα έτοιμα, υπάρχουν σαφή προβλήματα και κενά τα οποία δημιουργούν κάποιες συνθήκες κινδύνου. Κύριε Κοτούλα, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Κύριε Χριστό, κύριε Μαρκοπούλη, για να κλείσω, πραγματικά εμείς οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιες δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και όλες οι ειδικότητες, θέλουμε ένα πραγματικά ένα σχολείο είναι αυτό. Είναι εκείνο ο φυσικός μας χώρος, είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών. Το πιστεύουμε και εμείς. Μαθητών, εκπαιδευτικών. Είναι μια πολύ παράξενη και ταυτόχρονα έτσι δύσκολη και την σχολική χρονιά. Εμείς θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε τους μαθητές μας όσο γίνεται.